Οι έμποροι της Καρδίτσας αντιδρούν στα κυβερνητικά σχέδια να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου, καθώς όπως επισημαίνουν, το πρόβλημα για τους ίδιους δεν είναι το ωράριο, αλλά η έλλειψη αγοραστικής δύναμης από τους καταναλωτές. Θέλω να ρωτήσω αυτούς τους κυρίους, καταλαβαίνουν τι λένε, έχουν συνέστηση των πραγμάτων, καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα και δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον καθόλου. Το ωράριο τους έφτιαξε. Η Κυριακή είναι αυτή που θα δώσει την όθηση στην αγορά και η ανάσα που θα έρθει θα είναι από τις Κυριακές. Ή μήπως είναι το τελευταίο χαρτί που παίζουν για να εξαφανίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι βοηθώντας ο ΣΕΛΠΕ και ο ΣΕΒΗ, οι οποίοι έχουν τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, για να αποδεσμεύσουν πλήρως όλη αυτή την κατάσταση και όλο το ωράριο, βοηθούν να φύγουμε εμείς και να μείνουν οι μεγάλοι. Διότι, κακά τα ψέματα, ας μην αυτή τη στιγμή πιστεύουμε και λέμε ότι την Κυριακή θα βγει ο κόσμος να ψωνίσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν έχουμε χρήματα στην αγορά υπάρχουν ώρες, υπάρχει χρόνος για να βγούμε και να κάνουμε τα ψώνια μας. Όσο για το αν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει και το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι μόνο οι μικροί έως 250 τετραγωνικά μέτρα θα μπορούν να ανοίγουν τις Κυριακές και ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα θα είναι κλειστά. Αυτό δεν το κατάλαβα. Από πότε το κράτος είναι ευεργέτης των μικρομεσαίων? Από τότε που μας κατηγορεί ότι είμαστε οι κλέφτες, ότι είμαστε οι φοροβηγάδες, ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι ρίξαμε όλη αυτή την κατάσταση στην αγορά, ευθύνονται, ευθύνομαστε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες.